Η νέα τάξη πραγμάτων είναι αυτή που μας υπόσχεται παραδείσους εις τον κόσμο αυτό, αλλά ωστόσο ζητάει να εγκαταλείψουμε την ταυτότητά μας, να εγκαταλείψουμε τα εθνικά μας ιδεώδη, να συρθούμε πίσω από το άρμα των διεθνών συμφερόντων για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν οι ισχυροί της γης τα άνομα συμφέροντά τους. Αλλά ποτέ οι Έλληνες δεν υπέκυψαν σε αυτό τον πειρασμό. Και τούτο γιατί ο αθώος ένα πράγμα δεν αντέχει, την ατιμία. Και ο κυπριακός ελληνισμός έχει αποδείξει ότι ουδέποτε θα ανεχθεί την ατιμία, οποθενδήποτε και αν αυτή προέρχεται. Το θέμα αυτό για τους δύο λαούς μας προσλαμβάνει πελώριες διαστάσεις, καθώς οι δύο χώρες μας είναι πλέον ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα δέχονται πιέσεις και επιρροές της μετανεωτερικής εποχής που κινείται στο βασικό άξονα της απεξάρτησης του ανθρώπου από τους παραδοσιακούς θρησκευτικούς δεσμούς, είτε με τη βία, αν αυτό μπορεί να γίνει, είτε ως οξύτατη σύγκρουση στο πεδίο των ιδεών. Τις συνέπειες της σύγκρουσης αυτής τη ζούμε αυτό τον καιρό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, όπου τις επιδιώξεις της μετανεωτερικότητας έρχεται να συμπληρώσει η πολυπολιτισμικότητα, που όσο κερδίζει έδαφος αυτή η πολυπολιτισμικότητα, τόσο διευκολύνεται και η οριοθέτηση της ανεκτικότητας που συνεπάγεται τη σχετικοποίηση των πάντων και ιδιαίτερα της θρησκευτικής διερμηνίας του κόσμου, καθώς και τη σταδιακή απαξίωση κάθε υπερβατικής αρχής που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πολιτών. Όλα αυτά δείχνουν ότι στόχος της μετανεωτερικότητας και της πολυπολιτισμικότητας είναι η αλλίωση της πνευματικής και της εθνικής ταυτότητας των λαών μας. Ήδη διαπιστώνεται μία σταδιακή, ήπια μέχρι στιγμής, υποχώρηση κάποιων πολιτισμικών ερισμάτων μας. Γίνεται ένας πόλεμος κατά των θεσμών, με στόχο τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων, τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού. Προς τούτο λοιπόν χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Και πολλά από αυτά ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Είπα για την υπονόμευση των θεσμών. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεύτερο έρχεται η αναθεώρηση της ιστορίας, η οποία τάχα δεν έχει γραφτεί αντικειμενικά και πρέπει τάχα να ξαναγραφεί, ώστε τα παιδιά μας να μαθαίνουν την αληθινή αλήθεια
και όχι αυτήν την οποία μέχρι τώρα εμάθαιναν. Έρχεται στη συνέχεια η εκοσμίκευση της Εκκλησίας, η οποία θα πρέπει και αυτή να χάσει την ιερότητά της. Γι' αυτό και προβάλλονται σκάνδαλα υπαρκτά ή και ανύπαρκτα κάποιων ιερωμένων. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται όλη η Εκκλησία και να μην γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αθώων και ενόχων, πράγμα το οποίο διευκολύνει το πέρασμα μέσα στη λαϊκή ψυχή κατά έναν τρόπο αριστοτεχνικών της ιδέας ότι πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Έπειτα είναι ο εξοραϊσμός του εξυγχρονισμού. Λέγοντας εξυγχρονισμό, εννοούν κάποιοι οι οποίοι μας προσφέρουν αυτόν τον όρο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι τάχα θα γίνουμε ένα έθνος, ένας λαός που θα είμαστε ανταγωνιστικός απέναντι των ξένων, ένας λαός ο οποίος όμως δεν πρέπει να προβάλλει τα ιδιώματα της ιδιοπροσωπείας του, δεν θα πρέπει με άλλα λόγια να είναι προσιλωμένος σε ορισμένες αρχές, όταν αυτές οι αρχές δεν αρέσουν σε εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν τη χυμοποίηση του λαού μας, ώστε ο λαός αυτός να χάσει την οντότητά του και να γίνει ένα έρμεο στα χέρια των επιτίδιων δημαγωγών. Η προβολή από την άλλη μεριά της καταναλωτικής αυθονίας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχει θεοποιηθεί η υπερκατανάλωση. Κοιτάξτε τις διαφημίσεις πριν απ' όλα, στις τηλεοράσεις και στα περιοδικά, καμιά φορά και στις εφημερίδες. Διαφημίζονται όλα τα προϊόντα τα οποία τα έχει δίθεν ανάγκη ο άνθρωπος. Από το άλλο μέρος διαφημίζονται τα δάνεια των τραπεζών, τα οποία έχουν πάρει διάφορες ονομασίες, διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, δάνεια καταναλωτικά, δάνεια για να πάμε στα μπουζούκια, δάνεια για να πάμε να χορέψουμε. Γέμισε ο κόσμος με δάνεια, έρχονται οι αρμόδιοι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέγει «Είναι υπερφορτωμένα τα ελληνικά νοικοκυριά και από εκεί και πέρα τα σπίτια βγαίνουν στον πληστηριασμό». Και εμείς που είμαστε στα γραφεία μας, αλλά όχι μόνο σε αυτά, γιατί κατεβαίνουμε και στην αρένα της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής, βλέπουμε και ζούμε το δράμα των ανθρώπων, οι οποίοι πάνε και δανείζονται άσκεπτα, χωρίς να σκέπτονται δηλαδή το τι μέλη να επακολουθήσει, και δανειζόμενοι υποθηκεύουν το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους, και στο τέλος έρχονται κλαίοντες στην Εκκλησία σώσον ελέησον, να βρούμε χρήματα να δώσουμε για να μην βγουν τα σπίτια στον πληστηριασμό, να μην χάσουν οι άνθρωποι την περιουσία τους. Αυτά όλα είναι το αντάλλαγμα το οποίο προσφέρεται, προκειμένου να φτάσουμε στην απεμπόληση των αρχών της ιδιοπροσωπείας μας. Έτσι σήμερα ο ελληνικός λαός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο βρίσκεται ενώπιον μιας μεθοδευμένης και συνδεδιασμένης επίθεσης κατά της ιστορικής του πορείας, προκειμένου αφού αποδυναμωθούν οι θύλακες αντίστασης στη χυλοποίηση ή στη χυμοποίηση, να μετατραπεί ο λαός μας σε μια εύκολη λία για την ουσιαστική του αυτοχειρίαση. Επομένως, εκείνο το οποίο σήμερα η μετανεωτερικότητα επιδιώκει είναι να δημιουργήσει χριστούς πολίτες, οι οποίοι όμως δεν θα ενοχλούν. Και δεν θα ενοχλούν όταν τρώνε καλά. Και δεν θα ενοχλούν όταν δεν τους λείπουν τα υλικά αγαθά. Κατά τα άλλα όμως, δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να ομιλεί. Δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να διαφωνεί. Δεν θα έχει κανένας δικαίωμα να υπερασπίζεται αυτά εις τα οποία πιστεύει. Θέλετε να ακούσετε τι έχουν στο μυαλό τους και τι προγραμματίζουν και σχεδιάζουν? Ακούστε λοιπόν. Πρώτον, να φύγει από την προμετωπίδα του συντάγματός μας η επίκληση στην Αγία Τριάδα, εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός γάμος και να μην αναγνωρίζεται από το κράτος ο θρησκευτικός. Να μην ορκίζεται στο Ευαγγέλιο ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα αφαιρεθεί από τους κοντούς των Σημεών ο Τίμιος Σταυρός. Ίσως θα αλλάξει και η σημαία μας, επειδή έχει το Σταυρό επάνω. Βλέπουνε το Σταυρό και δαιμονίζονται. Σήμερα στη Διεθνή Βιβλιογραφία έχει γίνει αποδεκτό ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ιδεολογία και ότι μία μόνο από τις εκφάνσεις της είναι η κατάργηση των συνόρων στο εμπόριο. Κατά τις Αναμπέλ Μούνεϊ και Μπέτσι Εύανς, οι πανεπιστημιακοί μελετούν σήμερα την παγκοσμιοποίηση μέσα από διάφορα πεδία της επιστήμης και της τέχνης, όπως είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η κοινωνιολογία, η οικονομική επιστήμη, οι διεθνείς σχέσεις, η πολιτική επιστήμη και η γλωσσολογία, και ερευνούν τις επιπτώσεις της στη ζωή κρατών, εθνών, εθνικών ή θρησκευτικών ομάδων, αλλά και μεμονωμένος στον κάθε άνθρωπο. Ο Λάρι Ρέι, καθηγητής της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέντ στην Αγγλία, σημειώνει ότι η παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες στην πληροφορία, η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η κυριαρχία των καταναλωτικών αξιών αποτελούν εξελίξεις οι οποίες επιφέρουν σήμερα μείζονες αλλαγές στον τρόπο ζωής των λαών της γης και στην προσωπική και κοινωνική καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στα εξής αποτελέσματα. Υπονομεύει το έθνος κράτος και εμφανίζει το μοντέλο των υπερεθνικών σχημάτων. Διαβρώνει την κοινωνική ζωή και ενισχύει την ατομικότητα. Μετασχηματίζει το ρόλο των γενεών και τη σεξουαλικότητα, εμφανίζοντας τη φυσική κατάσταση ως αφύσικη και ως κοινωνική διάκριση. Επιδιώκει τη μετατροπή της οικογένειας σε κάτι εύκαμπτο και παροδικό. Δίνει ευελιξία στην απασχόληση και στην κατανάλωση και αυξάνει την αβεβαιότητα στους εργαζομένους, με συνέπεια να υποχρεώνονται να εργάζονται υπό δυσχερείς και πολλές φορές απάνθρωπες συνθήκες. Οδηγεί σε παγκόσμια οικολογική κρίση και σε συσσωμάτωση της φύσης στην κοινωνία. Αναγνωρίζει τις πιο ακραίες επιστημονικές προτάσεις. Διαλύει θεμελιώδη στοιχεία της διαφορετικότητας των λαών και ρευστοποιεί τα σύνορα μεταξύ των κρατών εν ονόματι της οικονομικής ανάπτυξης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιούνται στον ύψιστο βαθμό τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της πληροφορίας και η ισχύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Την Εκκλησία! Την Εκκλησία! Όποιο χέρι θέλησε να την αγγίξει, ξεράθηκε το χέρι αυτό! Την Ελλάδα θέλουν να την κάνουν να προσποιείται τον άθεο για να φαίνεται δήθεν εξυγχρονισμένη και προοδευτική. Τώρα νομίσατε ότι ήρθε η ώρα σας, αλλά με τη σπάθη της εξουσίας θα επιτύχετε τα σχέδιά σας. Είστε γελασμένοι, είστε νυχτωμένοι. Σας το επαναλαμβάνω, θα μείνετε και πάλι μόνοι σας. Ο λαός δεν σας ακολουθεί. Γιατί αντιστέκεται στα σχέδιά σας όλος ο άλλος ελληνικός λαός.